Μέσποντο City Hopping. Η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας στο Facebook έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Εντάξει ρε παιδί μου, ξέραμε ότι παρακολουθείτε την εκπομπή και σας αρέσει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά τέτοια συμμετοχή για μας είναι επιβράβευση. Ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται και ένα City Hopping Day περιμένει τους νικητές. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε απλά είναι να κάνετε share τη φωτογραφία του Facebook. Ο Άγγελος μας προτείνει να πάμε για ποτό στα Βόρεια Προάστια στην Νέα Ερυθρέα. Έχουμε πάει και είναι σούπερ, να ξαναπάτε. Ο Γιάννης μας στέλνει φωτογραφία της χελώνας του, τη Μαριγό, η οποία είναι φανατική του City Hopping. Και το καλύτερο μήνυμα που μας έφτιαξε τη διάθεση έρχεται από την Αναστασία, η οποία δεν μένει καν στην Αθήνα, αλλά αγάπησε την πόλη μέσω της εκπομπής. Φιλάκια πολλά, Αναστασία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Life is so short and all so sweet. Life in the sun is such a... Σήμερα βρισκόμαστε σε μια σύγχρονη γειτονιά με θέα και πλατείες γεμάτες στέκια. Είναι σχετικά κοντά στο κέντρο, αλλά και σχετικά κοντά στα νότια προάστια. Και τώρα με τον ερχομό του μετρό έχεις ακόμα περισσότερες αφορμές να την κάνεις στέκη σου. Enjoy your moments in Ηλίουπολη. Το Espresso Freddo της Πέμπτης ξεκινάει στο Παρίστα. Στυλά το καφέ πάνω από την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως για να επιβλέπει όλη την περιοχή. Ιταλική άβρα με ψηλά σκαμπό, μεγάλη μπάρα και τεράστιες τζαμαρίες. Για πιο καλοκαιρινό feeling, πιείτε το καφέ σας στα τραπεζάκια του πεζοδρομίου το πρωί ή κάποιο απεριτίφ το απόγευμα. Επόμενη στάση, Ριάλτο. Ένα καφέ που αποτελεί κλασική επιλογή στην Ηλιούπολη εδώ και χρόνια. Ζεστός χώρος που προσφέρεται για άραγμα, μουσικές, σερφάρισμα και σοσιαλιζέ. Αν πεινάσεις, μπορείς να βρεις κάτι μεσογειακό να τσιμπήσεις, ενώ αργότερα το βράδυ μπορείς να ξεκινήσεις με κάποια κοκτέιλ. Τελευταία στάση, Μιράντα. Στην καρδιά της Ηλιούπολης είναι το πιο παλιό meeting point της περιοχής. Ευρύχωρο καφέ σαν αμερικάνικο loft απλώνεται σε ένα τεράστιο χώρο. Αράξτε στους άνετους καναπέδες, ακούστε lounge μουσική, διαβάστε κανένα περιοδικό και πιείτε ένα παγωμένο τσάιρο δάκινο. Και μετά τον πρωινό μας καφέ σε μοναδικά στέκια, πάμε να απολαύσουμε μια μοναδική συναυλία. Mickey's and Manos in Jazz στο Ηρώδιο. Μια τζαζιάρικη συναυλία δύο μεγάλων συνθετών. Όταν οι μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη συναντιούνται στα μονοπάτια της jazz, το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Η μουσική πρόταση θα παρουσιαστεί στο Ηρώδιο από το κουιντέντο του Δημήτρη Καλαντζή με τη συμμετοχή της αφρόκρεμας της ελληνικής jazz σκηνής. Αυτή την τόσο μοναδική συναυλία θα συνοδεύσει με τη φωνή της η διάσημη τραγουδίστρια Dolce Pontes από την Πορτογαλία, η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη. Η εκδήλωση γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας Καρκίνου ΕΛΙΕΚ, οπότε έχετε ένα επιπλέον κίνητρο για να πάτε. Ούτε εμείς φανταζόμασταν ότι θα βρίσκαμε τόσα πολλά και ωραία μπακάλικα στην Αθήνα. Αυτά τα συμπαθέστατα μαγαζάκια αναβιώνουν σε όλες τις γειτονιές και εδώ στην Ηλιούπολη υπάρχουν δύο από τα πιο ωραία. Πάμε να γνωρίσουμε το Ελιά και Μέλι. Ένα μαγαζί με προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Εδώ τα βότανα και τα μπαχάρια παίζουν σημαντικό ρόλο. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, από απλό τσάι μέχρι και η κανέλα και η λάδι. Το κατάστημα διαθέτει αυτό που λέει και το όνομά του. Ελιές, μέλια και κρασιά από μικρούς επιλεγμένους παραγωγούς. Το highlight είναι παγωτό από βουβαλίσιο γάλα και γλυκό του κουταλιού ελιά καλαμόνι.
Ωραίο είναι. Επόμενο κλασικό μπακάλικο, ο Αλεξανδρής. Ποιοτικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα το έχουν μετατρέψει σε στέκι γκουρμέ απολαύσεων. Στα ράφια θα βρείτε ζυμαρικά, τραχανάδες, παξιμάδια, μαρμελάδες και ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Το πιο δυνατό σημείο του μαγαζιού είναι το ψυγείο τυριών που μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα τυριά της χώρας. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζω ελληνική μοτσαρέλα με μαρμελάδα βατόμπλιο. Και είναι φαινανόστιμο. Το απόλυτο must όμως είναι η φέτα λιδωρική. Μη φύγετε όμως χωρίς να δοκιμάσετε χιώτικο γιορτάκι με περγαμόντο και μέλι. Μετά τα γκουρμέ μπακάλικα της Ηλιούπολης, πάμε να απολαύσουμε ένα musical που θα είναι το καλλιτεχνικό event του χειμώνα. Το πολυβραβευμένο καμπαρέ που σφράγισε την ιστορία των musicals ανεβαίνει σε μια ελληνική υπερπαραγωγή. Η υπόθεση είναι γνωστή. Στο Βερολίνο του 1930, ένα υπόγειο καμπαρέ κινείται στους ρυθμούς της νύχτας και όλα τα πρόσωπα του έργου, με κυρίαρχο αυτό της νεαρής ντίβα Sally Bowles, ζουν την προσωπική τους ιστορία με φόντο την ταραγμένη εκείνη εποχή. Το casting είναι εντυπωσιακό. Δημήτρης Λιγνάδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Τάνια Τσανακλίδου, Μιχάλης Μητρούσης, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Γιώργος Νανούρης, Νάντια Μπουλέ. Φθινοποράκι και μεζεδάκι πάνε μαζί, οπότε μία σαββατιάτικη βόλτα για να τσιμπήσουμε κάτι επιβάλλεται. Πρώτα απ' όλα κάνουμε μία στάση σε δύο κουμπάρους που τα δίνουν όλα, στους κουμπαρουμεζέδες. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι ένα τσιπουράδικο στην Ηλιούπολη που έχει πιστούς θαμώνες. Εκτός από το περιβάλλον που σε προδιαθέτει να αράξεις ήρεμα και να απολαύσεις το φαγητό σου, οι μεζέδες με τα τρομερά ονόματα κάνουν θράψη. Όπως η γλώσσα της πεθεράς, σαγανάκι φέτα με πιπεριά φλωρίνης και κίτρινα τυριά. Συνοδεύστε το με λαχταριστό τηγανιτό σκουμπρί και πιπερίτσες. Εννοείται πως τσίπουρο, ραϊκή και ούζο επιβάλλεται. Αν το τσιπουράκι σας έχει πέσει λίγο βαρύ και θέλετε κάτι πιο light, η New Entry πυράρια έχει κάνει πάταγο και λόγω ονόματος Mind the Path. Κόκκινο και μαύρο είναι το χρώμα που επικρατεί παντού και θυμίζει original Λονδρέζικη κοιπά. Ξύλινοι πάγκοι και ψηλά σκαμπό έχουν στηθεί έτσι ώστε να έχουν θέα στις τηλεοράσεις. Τα βράδια του Champions League αναμένεται να γίνει χαμό. Μην περιμένετε να ακούσετε ελληνικά αφού χώρος δεν το σηκώνει. Εδώ θα ακούσετε δυνατό αγγλικό pop και rock. Θα βρείτε ό,τι μπύρα τραβάει η ψυχή σας και πολλές ελληνικές ετικέτες, όπως μαύρη μπύρα από Σαντορίνη. Για μεσημεριανό επιλέξαμε barbecue burger με παγωμένη μπυρίτσα. Όπως βλέπετε, αποκλείεται να το φάτε όλο. Είναι τεράστιο. Αν δεν προλάβατε να δείτε το απόλυτο περσινό hit στο παλάτι, σας περιμένουν άλλες 10 παραστάσεις από τους δαίμονες. 22 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, συνεχίζουν και φέτος να μας αναστατώνουν με ένα μαγικό θέαμα. Πάνω από 20 εναλλαγές σκηνικών, 250 κουστούμια, αλλά και πρωτοποριακά οπτικά και ηχητικά εφέ. Με 24 ηθοποιούς και ζωντανή ορχήστρα, το κοινό απολαμβάνει μια υπερπαραγωγή που εκτελήσεται από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα στη Νέα Υόρκη. Ξεκινήσετε την Κυριακή σας με κάτι γλυκό. Ας πούμε, πάστα βατόμουρο με δύο σοκολάτες. Πάμε μια βόλτα στο Λαμπουσέ, το μας ζαχαροπλαστείο στα νότια. Πρέπει να φάτε οπωσδήποτε τάστα σοκολάτας με λεπτή βάση για να καταλάβετε τι σημαίνει ζαχαροπλαστική τέχνη.
Νάτι. Άλλη μια τρομερή επιλογή είναι το Paris Brest. Κρέμα πατισέρι με κομμάτια δύσκολα. Το La Bouchette φύνεται για μερικά από τα πιο τρομερά γλυκά στην Αθήνα. Οι λάτρες του μακαρόν θα πάθετε πλάκα, ενώ θα βρείτε εδώ και μια τεράστια ποικιλία από σοκολατάκι και διάφορα άλλα παιχνίδια. Στην παιδική χαρά και στο σινεμά αισθάνομαι και πάλι παιδί. Οπότε κάνοντας κούνια θα σας πω τι ταινίες θα δούμε σήμερα. Ξεκινάμε με το Don Juan, μια απολαυστική κωμωδία πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Τζον είναι όμορφος, δυνατός και παλαιόναρχον, αλλά έχει μια δυναμία στις πικάντικες ταινίες στο ίντερνετ. Η Μπάρμπαρα είναι μια ρομαντική κοπέλα που περιμένει τον πρίγκιπα της να έρθει πάνω σε ένα άσπρο άλογο. Όταν ο ένας συναντήσει τον άλλον, θα επακολουθήσει ο σχετικός χαμός. There's only a few things I really care about in life. My body, my pad, my ride, my family, my church, my boys, my girls, and my porn. Body, pad, ride, family, church, boys, girl. That's her? That's definitely her. She's a dime. Oh, this girl's more than a dime, bro. Oh, my God. Were you in love with this girl already? Sure, I've seen this girl. Oh, my God. What's her name? What's her name? Why'd you say yes to me? I'm just gonna have to wait to find out. All right, I got time. You're cute. I like you. Oh, yeah? Yeah. Listen, you wanna know the truth? You're the most beautiful thing I've ever seen in my life. Επόμενη ταινία, το νυχτερινό τρένο για Λισαβόνα. Μία γυναίκα κάνει απόπειρα αυτοκτονίας ένα πρωί στη Βέρνη. Το βιβλίο ενός Πορτογάλου συγγραφέα στο παλτό της και ένα εισιτήριο για Λισαβόνα μέσα στις σελίδες του δίνουν άλλη τροπή στην ιστορία. Ένα πολιτικό και συναισθηματικό θρίλερ που ασχολείται με υπαρξιακά προβλήματα που δεν πρέπει να χάσετε. You're a man who does not sleep well. You can tell. The eyes reveal everything. So, you met a woman in a red coat who disappeared? Do you know that book? I sold it to someone yesterday. Then you just dropped everything. Train tickets. Where to? Lisbon. Leaving in 15 minutes. I would love to be able to do that. You do that often? No, I've never done anything like that before. You feel as if you wrote the book yourself. I would have liked to have done. Amadeo de Prada. He talks about everything that's preoccupied me for years. Who would want to be immortal? Only through death is time a living thing. I want to know what happened. Give me your gun. We don't know who you're dealing with. Η επόμενη ταινία αφορά τους Metallica, μια τρισδιάστατη μουσική περιπέτεια με καταιγιστική δράση. Κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, ένα μέλος της μπάντας πάει σε μια αποστολή. Αυτό που φαίνεται εύκολη δουλειά μετατρέπεται σε σουρεαλιστική περιπέτεια με τρομερό soundtrack. My whole life I've been waiting for that moment. When it all starts to make sense. We got a truck that's out of gas in the city, you gotta find it, and we got something the band needs tonight, okay? Keep getting back and you know what to do. Another night, another show. I do what they tell me. I go where they send me. But sometimes the moment that changes everything is the one you never see coming.
επεισόδιο του City Hopping ολοκληρώθηκε στην Ηλιόλου στη Λιούπολη. Μην ξεχάσετε να κάνετε share τη φωτογραφία του διαγωνισμού μας στο Facebook για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε ένα City Hopping Day Experience. Και επίσης μην ξεχνάτε να μας στέλνετε φωτογραφίες, σχόλια, τα πάντα, οτιδήποτε σε Facebook, Twitter, Instagram από το City Hopping και το Antenna Web TV Plus. Φιλάκια πολλά!